Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ξεκίνησαν οι απαντήσεις των Υπουργείων μετά την ερώτηση που υπέβαλε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή η Χρυσή Αυγή για το θέμα της λαθρανασκαφής στο λιμναίο οικισμό. Απαντήσεις από πλευράς των Υπουργείων, οι οποίες για ακόμη μια φορά δίνουν εξαιρετικά σοβαρή διάσταση στην όλη υπόθεση, όπως τα ακούσετε και εσείς. Να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντώνη Παραρά, ο οποίος έχει βεβαίως τις απαντήσεις αυτές. Αντώνη, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Νομίζω ότι δίνεται από πλευράς Βουλής πλέον, από πλευράς αρμόδιων, συναρμόδιων Υπουργείων, μια εξαιρετικά σοβαρή διάσταση στο θέμα αυτό. Κάτι βεβαίως που έχει επισημανθεί και λίγο πολύ έχουμε καταλάβει και οι πάντες βεβαίως από την πρώτη στιγμή. Είμαστε μπροστά σε μια υπόθεση, αν θυμάστε, από το Δεκέμβριο του 2011 με το δυσπιό και την περίφημη λαθρανασκαφή που έχει επιληφθεί βέβαια η δικαιοσύνη. Και θα πρέπει να πούμε ότι η Χρυσή Αυγή με τον Αρτέμη Ματθεόπουλο κατέθεσε ερώτηση πριν από λίγες ημέρες στο Κοινοβούλιο και έχουμε ήδη απαντήσεις. Αν θυμάστε, προχθές δώσαμε μια πρώτη απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία ήταν γενική. Στα χέρια μου, την στιγμή αυτή, έχω κρίσιμες απαντήσεις από Υπουργείο Πολιτισμού. Θα σας διαβάσω σε λίγο τι δηλώνει ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβάρας. Θα σας πω σε λίγο πολύ αναλυτικά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Υπουργός, ο Νίκος Οδένδιας, τι ακριβώς δηλώνει τώρα πια για την υπόθεση λαθρανασκαφής. Και έχουμε βέβαια και την πολύ ιδιαίτερη απάντηση που δίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Αντώνης Ρουμπακιώτης, για την υπόθεση αυτή που μέσα σε 7-8 σειρές δίνει τα ονόματα, δίνει την περιγραφή για την δικογραφία, για το Δήμο Καστοριάς, για την παράνομη ανασκαφή και όλα αυτά. Υπόθεση την οποία θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες, με ποιο τρόπο η δικαιοσύνη θα την προχωρήσει και φυσικά θα δούμε και την αντίδραση από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, η οποία βέβαια... Η οποία νομίζω ότι μετά και την απάντηση του κυρίου Ρουπακιώτη που θα μας διαβάσει βεβαίως, νομίζω ότι οφείλει να πάρει και θέση. Όλη ανοιχτά και ξεκάθαρα. Από εδώ και πέρα βέβαια, είναι σίγουρο ότι θα ασχοληθούν με το Δημοτικό Συμβούλιο της άλλης Πέμπτης, όπου θα έχουμε την κληρονομιά Πάπα Λαζάρου, την άλλη φοβερή υπόθεση, αλλά η υπόθεση της λαθρανασκαφής είναι μια ιστορία γνωστή νομίζω στον ομό, με πάρα πολλές συνεντεύξεις, με πολύ επεισοδιακά, να θυμίσω Μαριγώ, δημοτικά συμβούλια, με καταγγελίες πολύ συγκεκριμένες, βρισιές, και εντάσεις πρωτόγνωρες, αν θυμάστε, σε εκείνες τις περίφημες συνεδριάσεις τον Ιανουάριο του 2012. Και στήσιμο στον τοίχο του μάρτυρα που ήταν παρόν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Βεβαίως. Τι γίνεται τώρα. Έχουμε για την υπόθεση αυτή λοιπόν τις εξελίξεις πια από την Βουλή των Ελλήνων. Θέλω να πω ότι όταν τα θέματα αυτά φτάνουν στη Βουλή, δεν μπορεί κανείς να πει ότι τα παραβλέπει. Και θέλω να κάνω μια πάρα πολύ μικρή αναφορά στο γεγονός ότι σήμερα, Μαριγώ, βλέπετε ότι απασχοληθήκαμε αρκετές μέρες και θα απασχοληθούμε βέβαια. Θα ασχοληθούμε ξανά με την περίφημη κληρονομιά και βλέπουμε και αξιολογούμε ως πολύ σημαντικά στοιχεία και αυτά που δόθηκαν, αν θυμάστε, στην απάντηση σε ερώτηση στη Βουλή του κυρίου Κωστία Ιβαϊώτη, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Βουλευτή. Θέλω να πω ότι οι ερωτήσεις όταν γίνονται στη Βουλή έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν είναι απλά μια ιστορία που απλά γίνεται. Το ζήτημα είναι καμιά φορά ότι οι απαντήσεις παίζουν μεγάλο ρόλο, αν είναι επί της ουσίας ή αν είναι κάποιες απαντήσεις για να ξεφεύγουμε από την ερώτηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ερωτήσεις. Ξεκινάμε με την απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, ξεκινάμε με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβάρα, τι ακριβώς δηλώνει. Ο αρχαιολογικός χώρος Δυσπηλιού Καστοριάς είναι ένας σημαντικός και μοναδικός αρχαιολογικός χώρος, λιμναίος οικισμός νεοηλιθικών χρόνων, ο οποίος ανασκάπτεται συστηματικώς επί πολλά έτη από το ΑΠΘΙΤΑ υπό τη διεύθυνση του ομότιμου καθηγητή κ. Χρουμουζιάδη. Η διαχείριση και η προστασία του ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού και καμία εργασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών. Η αρμόδια εφορία προϊστορικών καπαθήτα, εφορία προϊστορικών κλασικών αρχαιοτήτων, ενημέρωσε άμεσα για το συμβάν την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, τόσο τηλεφωνικός όσο και γραπτός. Υπάρχει και έγγραφο, λέει, 16 Δεκάτου 2011 και οι υπάλληλοι της εφορίας κατέθεσαν στην ασφάλεια Καστοριάς, ενώ επίσης κατατέθηκε μήνυση στον εισαγγελέα Καστοριάς
Και συγκεκριμένο έγγραφο υπάρχει με ημερομηνία 16 12 του 11. Το περιστατικό, λέει ο κύριος Τζαβάρας, συνέβη μεταξύ 10 και 11 Δεκεμβρίου του 2011, όταν άγνωστα άτομα πραγματοποίησαν λαθρανασκαφή πλησίων του καμπαναριού του Ναού της Αναλήψεως, ο οποίος βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου στο Δυσπηγείο. Mm-hmm. Ανοίχθηκε όριγμα με σκαπτικό μηχάνημα μήκους 15 μέτρων και πλάτους 0,5 έως 1,5, διαταράσσοντας την επίχωση και τα στρώματα των προϊστορικών χρόνων. Με GCB μηχάνημα, λέει η αναφορά. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, με έγγραφο ΤΑΔΕ 19-10 του 11, ζήτησε από την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης, την αυξημένη εποπτεία των αρχαιολογικών χώρων του νομού Καστοριάς και την άμεση ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης. Επιπλέον ενημερώθηκε, επικαιροποιήθηκε η τηρούμενη στην υπηρεσία βάση δεδομένων για παράνομες ανασκαφικές ενέργειες. Η Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς απάντησε εγγράφως ότι προέβη στο σχηματισμό δικογραφίας και κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Πλημελωδικών Καστοριάς διενεργεί προκαταρκτική εξέταση. Κατόπιν αυτών, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης ζήτησε και από τις δικαστικές αρχές την κατά προτεραιότητα εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης λόγω της σημασίας και της μοναδικότητας του λιμναίου νεοηλιθικού οικισμού. Mm-hmm. Επιπλέον, με νεότερο έγγραφο, ζητήθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παράσταση του ελληνικού δημοσίου ως πολιτική αγωγή, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες και να μην υπάρξει βλάβη στο δημόσιο συμφέρον. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο αίτημα έγινε άμεσα αποδεκτό, και αυτά είναι καινούργια στοιχεία τώρα, Μαριγό. Ναι, ναι. Ορίστηκε δικηγόρος προκειμένου να προβάλλει και να υποστηρίξει τα συμφέροντα και τις απαιτήσεις του δημοσίου. Ο εν λόγω μάλιστα δικηγόρος ενημερώνεται και συνεργάζεται στενά με την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων. Μάλιστα. Κατόπιν αυτών, καταλήγει ο κύριος Τζαβάρας, και ενώ έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της ανάκρισης των μαρτύρων, αναμένεται να υποβληθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα η εισαγγελική πρόταση στο Συμβούλιο Εφετών, οπότε το θέμα της απόδοσης ευθυνών εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας κτλ. Και ανήκει αποκλειστικά στις δικαστικές αρχές. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση του κυρίου Τζαβάρα, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια πρώτη σοβαρή απάντηση και εξέλιξη για τις διαδικασίες. Μαθαίνουμε ότι το ελληνικό δημόσιο, θεωρώντας ότι έχει υποστεί ζημία, με δικηγόρο ως πολιτική αγωγή, όταν θα απαγγελθούν ενδεχομένως, όταν θα έχουμε τα πορίσματα από πλευράς της εισαγγελίας. Να πάμε στον Νίκο Δένδια, ναι, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Απαντάει με πολλές λεπτομέρειες ο κύριος Δένδιας. Όλα τα έγγραφα σε λίγη ώρα, αφού τα δημοσιοποιήσουμε από το Δίκτυο 1, θα είναι αναρτημένα στον alfa.fm.gr. Όλες οι απαντήσεις, οι επίμαχες για την πολύκροτη αυτήν υπόθεση. Ο κύριος Δένδιας απαντάει για το τι κάνει η πολιτεία, δεν ξέρω αν πρέπει να τα διαβάσω όλα αυτά τα οποία ο ίδιος τονίζει με την νομοθεσία, ίσως μερικές μπορώ να σας δώσω ενδεικτικά, εάν είναι πράγματα και καταστάσεις, ναι, τα οποία, ναι, ναι, ήδη τα γνωρίζουμε. Για να μετά και στην ουσία. Είναι πολυσέλιδη απάντηση. Είναι πολυσέλιδη απάντησή του. Θέλω να σου πω ότι μιλάει για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων. Αναφέρει πως όλα αυτά ελέγχονται, μεταφέρονται, υπάρχει το απόρριτο, οι προϋποθέσεις, πως γίνονται οι έρευνες, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αναγνωρίζει την ανάγκη, λέει, για την ουσιαστική πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων σε βάρος των μνημείων, των έργων τέχνης και εν γέννη της πολιτικής μας κληρονομιάς, και επιδιώκοντας να συμβάλλει στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των χώρων που φυλάσσονται ή εκτίθονται, παίρνει μέτρα κτλ. Λέει ότι το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας εξέδωσε σχετική διαταγή προς όλες τις περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες για την ένταξη στα επιχειρησιακά σχέδια αστυνόμευσης των περιοχών ευθύνης τους, μεταξύ άλλων και των μουσιακών, αρχαιολογικών. Και τώρα βέβαια καταλαβαίνετε, Μαριγό, πόσο σοβαρή
είναι και για την κυβέρνηση τελικά όλη αυτή η υπόθεση και για το Υπουργείο, το οποίο κάνει μία αναφορά, κάνει έναν πρόλογο, μιλάει για την εγκληματικότητα, μιλάει για την εξάρθρωση. Πόσο σοβαρή παράβαση ήταν κιόλας, Αντώνη. Ορίστε. Πόσο σοβαρή παράβαση ήταν. Πόσο σοβαρή ήταν, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δείχνει και την ομοθεσία προσπαθεί προφανώς και στις ανακριτικές αρχές να θυμίσει όλα αυτά τα πράγματα και σε όλους εμάς για τους χώρους, για τη φύλαξη, για το πώς πρέπει να υπάρχει αυτή η πρόληψη και όλα αυτά. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο τώρα στο τι απαντά. Λέει ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας προσπαθούμε, λέει, και καταβάλουμε προσπάθεια για να αναβαθμιστεί η ασφάλεια με 2.000 περίπου φύλακες μουσείων κτλ. Και για την ερώτηση τι λέει. Αναφορικά λέει με το διαλαμβανόμενο στην ερώτηση του κυρίου συναδέλφου περιστατικό της παράνομης ανασκαφής στον αρχαιολογικό χώρο του λιμναίου οικισμού Δισπηγιού Καστοριάς, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, σας πληροφορούμε, λέει ο κύριος Υπουργός, ότι η αρμόδια υπηρεσία της αστυνομικής διεύθυνσης Καστοριάς, όταν έλαβε γνώση αυτού πέραν των ορίων του αυτοφόρου, έξε παρένθεση, προέβη άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες αστυνομικές και δικονομικές ενέργειες με σκοπό τη συλλογή στοιχείων προς αποκάλυψη των αγνώστων δραστών και παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Η δε σχηματιστή αδικογραφία 21.12.2011 υπευλήθη στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Καστοριάς εν συνεχεία κατόπιν της από 4.1.2012 εισαγγελικής παραγγελίας από την υπηρεσία. Διενεργήθηκε, λέει, προκαταρκτική εξέταση, η οποία στις 17 Δευτέρου του 12 υπευλήθη περαιωμένη στην αρμόδια εισαγγελία πλημελιωδικών Καστοριάς. 17 Δευτέρου του 12. Σημειώνεται, λέει ο κύριος Δένδιας, ότι στην παρούσα φάση η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Λόγω του ποινικού, δικονομικού χαρακτήρα της ανωτέρω έρευνας και της αρχής της μυστικότητας που διέπει το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, δεν είναι επιτρεπτή η καθ' οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση στοιχείων του υλικού που συλλέγεται στο πλαίσιο αυτής. Τέλος, λέει, δόθηκαν εκ νέου πρόσθετες εντολές και οδηγίες προς την αστυνομία της Καστοριάς για την αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση των σχεδίων δράσης και την αναδιάταξη με βάση αυτά των δυνάμεων, αυξάνοντας και πυκνώνοντας τις περιπολίες στις περιοχές που κρίνεται απαραίτητο, καθώς και για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του προσωπικού των υπηρεσιών της και την καλύτερη αξιοποίηση κτλ. Επισκεπτών στην Καστοριά να παγιωθεί, λέει, το αίσθημα ασφάλειας. Εδώ βέβαια θα πρέπει κάποιος να πει. Καλά, να θυμίσουμε και την ασφάλεια στο Υπουργείο, βέβαια. Δεν είναι μόνο οι αρχαιολογικοί χώροι. Ας φροντίσουν με κάποιο τρόπο να πληρώσουν και τις θέσεις των αστυνομικών εδώ πέρα και όχι να στέλνουν τους συνοριοφύλακες στον Εύρο ή να αποδυναμώνουν στρατιωτικά τη χώρα. Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας βέβαια υπεύθυνο γι' αυτό. Και μετά να μιλήσουμε για φύλαξη και ασφάλεια στις ακριτικές περιοχές. Παίρνει 60-70 άτομα κάθε μήνα και τους πηγαίνει στον Εύρο. Για ποια ασφάλεια μιλάμε? Η ιστορία ολοκληρώνεται της ερώτησης με τη Χρυσή Αυγή με τον Υπουργό τον κύριο Ρουπακιώτη, ο οποίος λέει ότι σύμφωνα με έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καστοριάς. Και εδώ έχουμε λίγο πιο συγκεκριμένα στοιχεία, Αντώνη. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, μέσα σε 5-6 λέξεις ο κύριος Ρουπακιώτης το κάνει πολύ συγκεκριμένο. Λέει λοιπόν ότι σύμφωνα με έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, κατόπιν της αναφοράς και τα λοιπά, αυτή που είπαμε 21.12.2011, υποβλητικής αναφοράς στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Καστοριάς, έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά ενός προσώπου, αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς, για το αδίκημα, λέει, της παράνομης ανασκαφής που τελέστηκε μέσα σε αρχαιολογικό χώρο από κοινού, η οποία μετά την περαίωση της ανάκρισης διαβιβάστηκε με το έγγραφο 28.3.2013, αυτό έγινε δηλαδή πριν από δύο εβδομάδες, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς και εκκρεμεί προς χρέωση σε εισαγγελικό λειτουργό. Αυτός λοιπόν είναι ο κύκλος απαντήσεων, αυτές είναι οι απαντήσεις λοιπόν που δίνει η κυβέρνηση, αν θέλετε, οι υπουργοί, οι εμπλεκόμενοι, σε μια ερώτηση που δεν γίνεται βέβαια από βουλευτή του νομού Καστοριάς, έρχεται από τον νομό Σερών, ο κύριος Ματθεόπουλος, και κάνει την ερώτηση αυτή, συνεργαζόμενος φαντάζομαι με την τοπική εδώ Χρυσή Αυγή που ανέδειξε από τη μεριά τους το όλο θέμα. Έχουμε καινούργια στοιχεία από τις απαντήσεις. Είπαμε, η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης δίνει λίγο πιο συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία βεβαίως ήταν λίγο πολύ γνωστά. Αντιλαμβανόμαστε όμως την όλη διάσταση πλέον που παίρνει το θέμα
Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα πώς προχωράει η διαδικασία σε επίπεδο δικαιοσύνης. Το όλο θέμα αντιλαμβάνεστε ότι έχει ενδιαφέρον. Το όλο θέμα θα πρέπει καταρχήν να φτάσει στο τέλος, αυτό το οποίο θέλει η κοινωνία, αυτό που θέλουν όχι μόνο ο καθηγητής, ο κ. Χρωμουζιάδης, οι συνεργάτες του κτλ. Όλοι μας δεν θέλουμε να αιωρείται όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχουν ζητήματα για το ποιοι έχουν εμπλακεί, ποιοι δεν έχουν εμπλακεί. Ήταν ένας που δεν ήταν ένας, ήταν τρεις, ήταν τέσσερις, ήταν πέντε, ήταν έξι. Υπάρχουν μαρτυρίες. Υπάρχουν διάφορα πράγματα για τα οποία η κοινωνία του νομού Καστοριάς θέλει απαντήσεις. Και φυσικά θέλει αυτό που λέμε συλλήψεις των δραστών. Και μετά τις απαντήσεις αυτές, ποια είναι και η θέση του Δήμου Καστοριάς, γιατί εμπλέκεται. Το βλέπουμε και στην απάντηση. Δεν λέει τίποτα. Ο Δήμος Καστοριάς μέχρι στιγμής δεν έχει πει τίποτα. Για το όλο θέμα έχει να μιλήσει πάνω από ένα 1,5 χρόνο η Δημοτική Αρχή σε επίπεδο πολιτικό και όχι ανακριτικό. Βεβαίως. Να το πω έτσι απλά. Δεν έχει τοποθετηθεί κανένας. Έχω την αίσθηση, Μαριγώ, μετά από την εξέλιξη αυτή, με πολύ συγκεκριμένες αναφορές που γίνονται πια στη Βουλή και μετά από τον τρόπο με τον οποίο τα Υπουργεία προσεγγίζουν το όλο θέμα και θα έλεγα ότι δίνουν κάποια επιπλέον για πρώτη φορά στοιχεία για το που κινείται όλη αυτή η διαδικασία, mm-hmm. από εδώ και πέρα φαντάζομαι ότι και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να πάρει θέση και θα πρέπει και να ενημερώσει κιόλας εάν γνωρίζει στον Δήμο Καστοριάς έγινε η λαθρανά σκαφή, αν γνωρίζει λεπτομέρειες. Ναι, με την εμπλοκή, όπως αναφέρει ο κύριος Φρουπακιώτης, ενός προσώπου αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς. Ναι, η Δημοτική Αρχή βέβαια να πούμε ότι έχει τοποθετηθεί στα Δημοτικά Συμβούλια και έχει πει, αν θυμάστε και ο κύριος Χατζησιμεωνίδης και άλλοι, ότι εμείς δεν έχουμε ούτε μία ανάμειξη. Ναι. Τώρα βέβαια, από την δικογραφία ή από όλα αυτά τα οποία βγαίνουν από τις απαντήσεις των Υπουργείων, το ότι συγκεκριμένα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι κινείται όλη η ιστορία για έναν αιρετό, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το ακούει η Δημοτική Αρχή Καστοριάς και νομίζω θα πρέπει να μας εξηγήσει τι είναι όλο αυτό. Δεν το λέμε εμείς, το λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν το λέμε εμείς, αλλά θα πρέπει να μας πει κάποια στιγμή κάποιος πώς εμπλέκεται ένα πρόσωπο αιρετό, αφού η Δημοτική Αρχή λέει δεν έχουμε ούτε μία σχέση. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δουλειά της ανακρίτριας ή των ανακριτών ή όποιοι έχουν επιληφθεί του όλου ζητήματος. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πάντοτε προσεγγίζοντας το θέμα σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, πολιτικά προσεγγίζοντάς το, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ευθύνες, αν υπήρχε ή δεν υπήρχε μηχάνημα, ποιοι δόθηκαν, από ποιους δόθηκαν μάλλον οι εντολές. Εγώ ένα πράγμα λέω, ότι και στο θέμα αυτό, όπως και σε όλα τα ζητήματα που αναδεικνύουμε, πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Απαντήσεις, γιατί το οφείλουν νομίζω και προς τους πολίτες, διότι εκείνοι τους ψήφισαν. Αυτούς εκπροσωπούν και δεν νομίζω ψήφισαν, ότι η οποιαδήποτε λάθρανα σκαφή είναι στο πλαίσιο εκπροσώπησης πολιτών. Και σε αυτούς που τους ψήφισαν και σε αυτούς που δεν τους ψήφισαν. Είναι για όλο τον νομό και ειδικότερα για όλο τον Δήμο. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή και περιμένω να δω με ποιον τρόπο ας πούμε το παρακολουθεί η ομάδα Ιάντζη, η ομάδα Κοντόπουλου. Γιατί αν θυμίσουμε, και το κάνουμε ίσως, μερικά αποσπάσματα από τα Δημοτικά Συμβούλια της εποχής εκείνης, θα δείτε τα στοιχεία τα οποία έδινε η ομάδα Κοντόπουλου, τα λιγότερα στοιχεία που έδινε η ομάδα Ιάντζη, ο τρόπος που το προσέγγιζαν το θέμα όλοι τότε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να τα δούμε λίγο αυτά. Να τα θυμηθούμε όλα αυτά. Να τα θυμηθούμε, γιατί είναι μια υπόθεση την οποία και ο κόσμος της Καστοριάς νομίζω δεν την ξεχνάει και περιμένει να λάμψει όποια αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες, εάν υπάρχουν, σε αυτούς που έχουν διαπράξει. Υπάρχουν όπου το υπάρχουν ευθύνες. Όσο ψηλά ή χαμηλά και αν βρίσκονται. Ναι. Αν δόθηκαν εντολές να φανεί και αυτό. Και να θυμίσω βέβαια ότι και την υπόθεση αυτή είχε αποκαλύψει εκείνη τη Δευτέρα, νομίζω 12-13 του μηνός, αποκλειστικά το δίκτυο 1 μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων, με δημοσίευμα που είχε κάνει βέβαια και ο ΑΕΦΕΜ, και αντιλαμβάνεστε τι είχε γίνει τότε. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, Αντώνη. Για την υπόθεση εκείνη, θυμάμαι, υπήρχαν διαψεύσεις ότι δεν υπάρχει ουδεμία, εμπλοκή κτλ. Τα κλασικά και τα συνηθισμένα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν θέματα ανοιχτά στο Δήμο της Καστοριάς, τα οποία κάποια στιγμή βεβαίως θα πρέπει να κλείσουν με συγκεκριμένες απαντήσεις. Και συγκεκριμένη απόδοση ευθυνών, εάν υπάρχουν, σε όλα τα μέτωπα. Τα θέματα αυτά, βλέπετε. Η κληρονομιά Παπαλαζάρου, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος θέλει να μάθει ακριβώς τι έχει γίνει με την υπόθεση αυτή, έρχεται σε Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορεί να περάσουν και 2 και 3 και 5 και 7 χρόνια, mm-hmm. και 13 χρόνια,
τα θέματα δεν ξεχνιούνται και ειδικά έτσι όπως έχει γίνει σήμερα η κοινωνία και έτσι όπως μας οδήγησαν 500-600 πολιτικά και αυτοδιοικητικά πρόσωπα στη χρεοκοπία της χώρας μας. Λοιπόν, Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είπαμε άλλη μία υπόθεση στην οποία περιμένουμε με πολλή αγωνία, θα λέγαμε, να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ να ευχηθούμε κι εμείς. Αυτά λοιπόν με την Αθρανασκαφή στο Λιμναίο Οικισμό. Μετά την ερώτηση της Χρυσής Αυγής, τις απαντήσεις που υπάρχουν από πλευράς των αρμόδιων υπουργείων και τα καινούργια στοιχεία τα οποία πλέον προστίθενται. Αλλάζοντας τώρα πλήρως θέμα και κλίμα, να πάμε σε κάτι που οι άνεργοι της Καστοριάς το περίμεναν και έχει να κάνει βεβαίως με τα περίφημα σεμινάρια κατάρτισης, τα οποία φαίνεται πως ξεκινούν. Θα μας δώσει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, ο κ. Γούσιας Θεόδωρος, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γούσια, καλησπέρα. Καλησπέρα και Μεστοπούρου, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σεμινάρια κατάρτισης για ανέργους, τα περιμένουμε εδώ και καιρό. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία? Μετά από πάρα πολύ καιρό, εχθέ υπογράφτηκε από την διοίκηση του ΟΕΔ τα σεμινάρια για να ξεκινήσουν στο εύλογο χρονικό διάστημα που είχαμε ανακοινώσει. Mm-hmm. Πιστεύω ότι με την υπογραφή αυτήν ήδη μπήκαμε σε θέμα που θα ξεκινήσουν τα σεμινάρια και στην ερχόμενη εβδομάδα καλεστούν και τα ΚΕΠ για να υπογράψουν τη σύμβαση για να εκπληρωθούν τα προγράμματα. Είναι μια θετική εξέλιξη μετά από 2,5-3 χρόνια τα οποία είχαμε ανακοινώσει τότε θα ξεκινήσουν. Τελικά όλα καλά, έφτασαμε προς το τέλος. Πιστεύω ότι μετά το Πάσχα θα έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα κατάρτισης και θα μπορέσουν να μπουν 380 άτομα. 380 θα είναι οι άνεργοι. Μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν δηλαδή οι αιτήσεις από πλευράς των ανέργων ή από τότε θα βγει η προκήρυξη? Κυρία Αναγνωστοπούλου, από τη στιγμή που υπογράφτηκε η σύμβαση από τη διοίκηση του ΑΕΔ, mm-hmm. είναι τώρα η υπογραφή, το ΚΕΚ, να υπογράψουν τη σύμβαση υλοποίησης προγραμμάτων. Mm-hmm. Αν υπογραφεί και αυτό μέσα στην εβδομάδα, θα έρθει η προκήρυξη και να δούμε πού ακριβώς, πόσα ακριβώς, τι δικαιολογητικά θα χρειαστούν και πού θα κατατεθούν. Να πω και κάτι ακόμα, ότι τα προγράμματα θα ξεκινήσουν όλα μαζί, θα ξεκινήσουν διαδοχικά, γιατί έτσι έχει καθοριστεί από κάτω. Δηλαδή θα ξεκινήσουν 2-3 προγράμματα, παράδειγμα στο Άργο, στην Καστοριά, αλλά δεν θα ξεκινήσουν να μπουν και οι 380 όπως ήταν στο πρόγραμμα κοινοφιλής εργασίας. Σταδιακά δηλαδή. Σταδιακά θα ξεκινήσουν, οπότε θα έχουμε εύλογο χρόνο για να καταθέσουν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι φυσικά, τις αιτήσεις. Εδώ θέλω να τονίσω και κάτι ακόμα, ότι στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ. Και να έχουν, αυτοί που θα έχουν πρόσβαση, πρέπει να έχουν 6.000 ατομικό εισόδημα. Για το 2012. Ναι, για το 2012. Έως να μην ξεπερνούν τα 6.000 ευρώ. Μάλιστα. Οπότε θα συμμετέχουν και αυτοί και πιστεύω ότι ο κόσμος θα περίμενε με πολύ αγωνία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η ανεργία έχει φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πιστεύω ότι δεν θα λύσει αυτό το πρόβλημα τα δυστυχώς σεμινάρια. Δυστυχώς δεν λύνει, αλλά εκεί φτάσαμε, να τα θεωρούμε πλέον. Κάποιοι ανθρώποι όμως, οι 380 άτομα που έχουν ανάγκη, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε κάποιες υποχρεώσεις που έχουν. Μάλιστα, να είναι σε επιφυλακή λοιπόν και άνεργοι, και εμείς θα ενημερώσουμε βεβαίως όταν υπάρχουν εξελίξεις. Είπατε μετά το Πάσχα κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες και υποβολής βεβαίως των αιτήσεων από πλευράς των ανέργων. Πριν σας αποδεσμεύσω, έχουμε νεότερα για την αποπληρωμή των χρημάτων, των οφειλών στους πενταμηνίτες? Πριν 20 μέρες ήμουνα στην Κοζάνη και ρώτησα τους υπευθύνους. Μου είχαν πει τότε ότι τα υπολείπονται λεφτά που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος που εργάστηκε στο πρόγραμμα, mm-hmm. θα μπουν μέχρι τέλη του μηνός. Τέλη Απριλίου, δηλαδή που τούτο Πάσχα θα τα έχουμε πάρει τα λεφτά. Αυτό είναι σίγουρο, κύριε Γούσια?
Την ενημέρωση αυτή είχα και αυτή θα φέρω προς τον κόσμο της Καστοριάς. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν θα μπουν ή δεν θα μπουν. Mm-hmm. Μεταφέρω την πληροφορία που με είπανε από το ίνι της Κοζάνης. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, περιμένουμε και για το θέμα αυτό, γιατί έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που έχουν ολοκληρώσει την εργασία τους. Δεν νομίζω ότι πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα, κυρία Γουσία. 5 Φεβρουαρίου τελείωσαν, κύριε Γουσία. Ναι, αλλά. Και έχουμε πάει 17-16 Απριλίου. Σε κάποια σεμινάρια που γίνονται, αργά να πληρωθούν. Σε εμάς δεν έγινε αυτό το πράγμα. Πληρώθηκαν κανονικά. Και νομίζω ότι το ποσό αυτό που απέμενε δεν. Κανονικά δεν το λέτε. Δεν το λες κανονικά, η πληρωμή, υπήρξε καθυστέρηση στην πρώτη δόση, υπήρξαν παρατράγουδα στο ενδιάμεσο, υπάρχουν παρατράγουδα και στο τέλος. Τώρα να ξέρουμε και τι λέμε. Παρατράγουδα δεν υπάρχουν. Πώς δεν υπάρχουν παρατράγουδα? Όταν κάποιος έχει τελειώσει την εργασία του 5 Φεβρουαρίου, έχουμε φτάσει 17 Απριλίου και ακόμα δεν έχει αποπληρωθεί. Και σε επιχειρήσεις που εργάζεται, αν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν πληρώνονται κανονικά, περιμένουν. Κύριε Γούση, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Υπάρχουν και νομοί και όλοι που εφαρμόζουν τα ίδια προγράμματα που έχουν αποπληρώσει. Από εκεί και πέρα. Εγώ πιστεύω, κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν κινήθηκε σωστά η διαδικασία. Είναι σε κανονικό πλαίσιο και το μεγάλο, το 99% έχει αποπληρωθεί. Όχι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν έχουμε βαδίσει σε κανονικό πρόσωπο και αυτό ο οποίο δουλεύει και καθυστερεί να πάρει 2 και 3 μήνες τα χρήματά του, ξέρετε πολύ καλά τι δυσκολίες αντιμετωπίζει. Σε καμία περίπτωση δεν βαδίσαμε σωστά. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν τελειώσει τα προγράμματα και δεν έχουν πάρει. Υπάρχουν και καλύτερες περιπτώσεις, κύριε Γούσια. Δεν μπορούμε να βαδίζουμε με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη λογική. Δεν απαντάμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά σε κάποια στιγμή ο κόσμος πήρε το 99% το δεδομένο. Υπολείπονται χρήματα όμως. Και δεν είναι το 99%, είναι λιγότερο. Μικρό ποσό υπολείπονται. Όπως και να έχετε, 200 ευρώ να υπολείπονται, κύριε Γούσια, τη σήμερα ημέρα δεν είναι μικρό ποσό. Μα το καταλαβαίνω. Ούτε έχει ο κόσμος τη δυνατότητα πλέον να περιμένει για να τα πάρει τα χρήματα αυτά. Γι' αυτό και πιέσαμε να μπουν όσο πιο γλύρω μπορούν τα λεφτά. Μακάρι να τα είχε το εργατικό κέντρο ή οποιοδήποτε φορές να τα είχαμε δώσει από την πρώτη στιγμή και να τελείωνε η ιστορία αυτή. Δεν ήταν στο χέρι το δικό μας. Λοιπόν, κρατάω την ημερομηνία τέλη Απριλίου σύμφωνα και με την ενημέρωση που έχετε εσείς. Και για οτιδήποτε άλλο. Την πληροφορία αυτή που με είπανε από το ίνι. Δεν μπορώ να εκφράσω το σίγουρο ότι θα μπορούν να μην μπουν κιόλας. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Ή μπορούν να μπουν και πιο γλύβουρα. Ναι, εντάξει. Ή μπορούν να μπουν και πιο γλύβουρα. Θα το δούμε. Πόσο γρήγορα, 17 έχει φτάσει ο μήνας. Δεν υπολείπονται πολλές μέρες για το τέλος του μήνα. Να σας πω και κάτι. Μπορούν να μπουν και μέχρι την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Μακάρι, κύριε Γούσια. Να μπουν κάποια λεφτά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι, δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Αναγνωστοπούλου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάνε, χωρίς βεβαίως ακριβώς συγκεκριμένες ημερομηνίες, μετά τέλη Απριλίου ή μετά το Πάσχα συγκεκριμένα τα σεμινάρια κατάρτισης, 380 άνεργοι δικαίωμα συμμετοχής και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ έως 6.000 ατομικό εισόδημα για το 2012. Από εκεί και πέρα όχι κάτι αρκετά συγκεκριμένο για την αποπληρωμή των οφειλών σε όσους εργάστηκαν στο πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης. Νεότερη πληροφόρηση μέχρι τέλη Απριλίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μπορεί πιο γρήγορα, μπορεί και πιο αργά. Οτιδήποτε νεότερο βεβαίως εδώ θα είμαστε για να ενημερώνουμε. Πάμε τώρα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.